Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Special στο Johannesburg. Audi RS5, μέρος τρίτο. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ο κινητήρας έχει καταστρέψει τα κουζινέτα της μπιέλας. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ελλειπή λίπανση, δηλαδή η λίπανση που έχουμε, το λάδι δηλαδή που φτάνει εκεί, δεν είναι αρκετό ή δεν έχει την απαιτούμενη πίεση ώστε να δημιουργεί το φιλμ λαδιού που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του κουζινέτου και του στροφάλου. Και, ναι, στροφάλου. Λοιπόν, σήμερα θα εξετάσουμε την αντλία λαδιού και το σύστημα λίπανσης. Έχουμε μελετήσει λίγο ακόμα από το εργοστασιακό manual το σύστημα λίπανσης του κινητήρα και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πού υπήρξε αστοχία στον πρώτο κινητήρα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε λύσει τον δεύτερο κινητήρα. Αυτός είναι ο πρώτος κινητήρας, όπως έχουμε πει, που μας έφερε ο ιδιοκτήτης που τον έχει αντικαταστήσει. Που έπαθε και αυτός την ίδια ζημιά με τον δεύτερο. Ο πρώτος με τον δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε βάλει από κάτω το καπάκι του κάρτερ. Εδώ μπαίνει ένα μεταλλικό κάρτερ, όχι πολύ χοντρό, γύρω στους 3-4 πόντους. Και εδώ βλέπουμε, ξεκινάμε και βλέπουμε ότι εδώ είναι το φίλτρο, η χωάνη, που ο κινητήρας αναρροφάει το λάδι. Αν το αφαιρέσουμε αυτό, έτσι, βλέπουμε ότι είναι μια πλαστική χωάνη, έχει μέσα μια μεταλλική σίτα όπως έχουν όλοι οι κινητήρες, με αρκετά μεγάλες τρύπες. Έτσι. Και εδώ τώρα βλέπουμε την αντλία λαδιού. Το λάδι αναρροφάται από εδώ, μέσα στην αντλία λαδιού. Πρεσάρεται και βλέπετε φεύγει από εδώ και έρχεται σε αυτό εδώ το καπάκι, ας το πούμε έτσι. Το οποίο αυτό το καπάκι, θα το αφαιρέσουμε τώρα προς το παρόν, θα το γυρίσουμε. Βλέπουμε ότι το λάδι έρχεται από εδώ, σε αυτή εδώ την περιοχή δηλαδή του καπακιού. Σε αυτή εδώ την περιοχή του καπακιού. Και όπως βλέπουμε από εδώ υπάρχει ένας αγωγός που έρχεται σε αυτόν εδώ το σωλήνα για να πάει το λάδι να πάει το λάδι στο ψυγείο του λαδιού, το οποίο το ψυγείο του λαδιού είναι ένα πραγματικά τεράστιο ψυγείο. Είναι περίπου γύρω στο 1 μέτρο, γύρω στους 8 πόντους φάρδος και γύρω στους 15 πόντους ύψους. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο ψυγείο. Από το ψυγείο το λάδι επανέρχεται με άλλη σωλήνωση και έρχεται σε αυτόν εδώ το χώρο. Όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει μία ανεπίστροφη βαλβίδα, βλέπετε την πατάω και με το χέρι μου, η οποία το λάδι από την πίεση της αντλίας υπερνικά τη βαλβίδα αυτή την ανοίγει, έτσι, θα την ανοίξει γιατί το λάδι θα έρθει από εδώ σε αυτό το χώρο, θα την ανοίξει και θα περάσει από εδώ, για να το δούμε πάλι, θα περάσει από εδώ και θα μπει στο χώρο του κινητήρα. Από εδώ το λάδι με σωληνώσεις εσωτερικές θα πάει στο φίλτρο του λαδιού. Και από το φίλτρο του λαδιού θα αρχίζει να λιπαίνει τα πάντα. Θα κατέβει πάλι στο στρόβαλο, θα πάει στο κεντροφόρους, θα πάει όπου χρειάζεται λίπανση. Ας αφαιρέσουμε λοιπόν και αυτό. Και να αφαιρέσουμε και το υποπλαίσιο. Έτσι, να το δούμε λίγο. Εδώ βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ότι το λάδι εξέρχεται από αυτόν εδώ το σωλήνα και υπάρχει ένα σωλήνα ακόμα που έρχεται εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ρυθμιστής πίεσης που θα πρέπει και αυτόν εδώ να τον ελέγξουμε. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ελαττήριο εδώ μέσα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα εδώ να το ελέγξουμε. Σε τι κατάσταση είναι, θα το κάνουμε και αυτό σήμερα. Το βγάλουμε και αυτό στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε προς το παρόν. Τώρα
Τώρα θα επικεντρωθούμε στην αντλία λαδιού. Όπως είπαμε, βλέπετε εδώ, υπάρχει αυτό το εξάγωνο, ο εξάγωνος άξονας, ο οποίος μεταφέρει την κίνηση από αυτό το γρανάζι που παίρνει κίνηση από την αλυσίδα, από το στρόφαλο, όπως είπαμε, και είπαμε με τον ίδιο τρόπο παίρνει κίνηση και τη αντλία υδραυλικού τιμονιού, αλλά και ο συμπιεστής του air condition με εξωτερικό, με παρόμοιο εξωτερικό άξονα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το εξάγωνο, ας πούμε, που δίνει κίνηση στο κεντρικό γρανάζι της αντλίας. Η αντλία είναι εδώ εφαρμοσμένη. Πάμε να τη βγάλουμε και την αντλία από πάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η αντλία μας. Έτσι, η κίνηση έρχεται εδώ. Το εξάγωνο φαίνεται μια χαρά. Εδώ. Και πάμε τώρα στον πάγκο να δούμε γιατί αυτή η αντλία έχει αστοχήσει. Θα την ανοίξουμε και θα δούμε όλα τις τα μέρη μέσα για να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί και γιατί έχει αστοχήσει. Πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η αντλία μας. Έτσι. Από εδώ είναι, είπαμε, παίρνει κίνηση στα γρανάζια. Είναι έτσι τοποθετημένη στο κινητήρα. Και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα καπάκι το οποίο έχει βίδες Torx, το οποίο αυτή τη στιγμή θα αφαιρέσουμε. Με το που την ξεβιδώσαμε εντελώς, βλέπουμε ότι το καπάκι ανασηκώθηκε και αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον ρυθμιστή πίεση της αντλίας. Πρέπει να ξεπεράσει από αυτόν τον άξονα. Βλέπουμε που δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι μία αντλία μαχαιρωτή και αυτό είναι κάτι που δεν θα μου άρεσε για το συγκεκριμένο κινητήρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το καπάκι, το οποίο αν το βάλουμε πίσω, παρατηρούμε εδώ το ελαττήριο αυτό, έτσι, ότι προκαλεί μία φθορά στην αντλία κατά τη λειτουργία του, δηλαδή όπως ήταν αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι σημάδια έχει κάνει. Έτσι. Σαν κάτι, σαν μια πρώτη, ας πούμε, παρατήρηση, βλέπουμε αυτό, το οποίο δεν είναι καλό σημάδι. Καθόλου καλό σημάδι. Αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι γίνονται μόνο στα τμήματα επιστροφές εγγυήσεων των εργοστασίων, για να ελέγξουν από πού προήρθε, δηλαδή αν αυτό τώρα το αυτοκίνητο ήταν μέσα στην εγγύηση και παρουσίαζε αυτή την αστοχία.
και είχαν και ένα και δύο και τρεις κινητήρες οι οποίοι παρουσιάζανε αυτή την αστοχία. Οι κινητήρες αυτοί επιστρέφονται στο εργοστάσιο και υπάρχει ειδικό τμήμα το οποίο κάνει αυτού του είδους τη δουλειά. Δηλαδή ξεκινάει την έρευνα για να δει από πού προήρθε το πρόβλημα. Λοιπόν. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι έχει μέσα δύο ελαττήρια. Αυτό το πράγμα εδώ μπορεί και κάνει αυτή εδώ την κίνηση. Θα μας βγει τώρα έτσι όπως πάει. Να μας πεταχτούν τα ελαττήρια και μας σκοτώσουν. Θα προσπαθήσω να αφαιρέσω τα ελαττήρια για να μπορέσουμε να δούμε τη λειτουργία της. Ωραία, το έχουμε. Δεν χάθηκε. Είναι εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το σώμα της αντλίας, έτσι, μπορεί και κάνει αυτή την παλινδρομική κίνηση πάνω σε αυτόν τον πύρο. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια αντλία η οποία δεν την έχω δει ούτε στη Mercedes, ούτε σε άλλα αυτοκίνητα. Δηλαδή έτσι να... Ουσιαστικά γιατί το κάνει αυτό. Αλλάζει την παροχή, την παροχή του λαδιού, όχι την πίεση μόνο, αλλά και το πόσο λάδι θα στέλνει. Αυτό για μένα, τώρα δεν ξέρω οι κατασκευαστές τι υπολογίσανε και επιλέξανε να αντικαταστούν την παροχή στο... γιατί αποφασίσανε να ελέγχουν την παροχή του λαδιού και να μην έχουν σταθερή παροχή, είναι κάτι το οποίο... Λοιπόν, σαν πρώτη φάση, λοιπόν, αυτό πήγαινε εδώ και αυτό πήγαινε εδώ. Αυτά είναι στεγονοποιητικά δαχτυλίδια. Έτσι, λοιπόν, καταρχήν, εδώ βλέπουμε, δεν ξέρω να το πιάνει η κάμερα, καλό είναι να φέρω ένα φως, μισό λεπτάκι, τρέψτε μου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η αντλία, δεν ξέρω να το πιάνει η κάμερα καλά, καθίστε να το γυρίσω, να βάλω και το φως. Λοιπόν, τώρα ίσως φαίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το σώμα της αντλίας έχει υποστεί μία σημαντική φθορά, πραγματικά σημαντική φθορά, η οποία είναι... Βλέπουμε ότι εδώ είχε μία επίστρωση κάποιου μαλακού μετάλλου και βλέπουμε ότι έχει φύγει το μέταλλο. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Για να καθίσω να γυρίσω λίγο. Έτσι. Για να βάλω το φως από κάτω. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ.
Μάνι, μάνι, βλέπουμε ότι το σώμα της Αντλίας έχει παρουσιάσει μια σημαντική φθορά, η οποία είναι πραγματικά ανεξήγητη, γιατί αυτό το πράγμα βρίσκεται μέσα στο λάδι. Είναι πραγματικά για μένα περίεργο. Βλέπουμε τα μαχαίρια. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε επίσης ότι και τα μαχαίρια έχουν παρουσιάσει μία φθορά εδώ μπροστά, έτσι, η οποία για τόσα λίγα χιλιόμετρα αυτό είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, το μαχαίρι. Όπως και αυτό. Όχι, αυτό είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Να βγάλουμε και το πυράκι. Μας χρειάζεται. Αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε και το τελευταίο. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι εδώ κάτω το σώμα της Αντλίας, ο μήλος δηλαδή αυτός εδώ, ο μαχαιρωτός, ο οποίος εφάπτεται κάτω με το σώμα της Αντλίας, σε τι κατάσταση είναι. Αυτό τώρα βέβαια εδώ είναι περσαριστό μάλλον. Ναι. Είναι πρεσαριστό και δεν αφαιρείται, δεν μπορεί να δηλαδή να το αφαιρέσεις, αλλά αυτό εμάς που μας αφορά, βλέπετε εδώ εσείς βέβαια το άρπαγμα που έχει, έτσι, έχει ένα μικρό άρπαγμα εδώ σε αυτό ειδικά το σημείο, το κέλυφος, γιατί το κέλυφος πήγαινε έτσι της Αντλίας.
έχει πραγματικά φθορά. Να αστοχήσει η Αντλία. Αστόχησε η Αντλία. Απίστευτο. Αστόχησε η Αντλία. Πραγματικά κάτι... Αυτό που με... που με απασχολεί. Βλέπετε εδώ απ' έξω το χρώμα που έχει, έτσι, το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα φαίνεται ότι έχει μία επίστρωση γραφίτη εδώ το σώμα της Αντλίας. Φαίνεται ότι έχει μία επίστρωση γραφίτη. Βλέπουμε ότι δεν έχει το χρώμα του μετάλλου όπως είναι εδώ. Έτσι. Είναι αρκετά σκούρο γκρι. Και εδώ τώρα, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Μπορούμε να δούμε τη ζημιά που έχει μέσα η Αντλία. Μου φαίνεται πραγματικά αρκετά περίεργο. Κάτι γίνεται εδώ. Σίγουρα είναι ότι από τη στιγμή, εμείς τώρα μπορεί να μην το πιάνουμε με το χέρι μας, αλλά από τη στιγμή που εδώ η επιφάνεια δεν είναι ένας τέλειος κύκλος, όταν θα περάσει το μαχαίρι, όταν θα περνάει το μαχαίρι, ουσιαστικά δεν θα μπορέσει να σπρώξει λάδι. Θα σπρώξει λάδι, αλλά δεν θα σπρώξει το λάδι που εμείς χρειαζόμασταν. Φαίνεται ότι... Δεν μπορώ βέβαια να είμαι σίγουρος. Θα ανοίξουμε και την άλλη Αντλία, στο δεύτερο κινητήρα, να δούμε αν είναι σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς έχουμε δύο κινητήρες και οι δύο κινητήρες θα μας οδηγήσουν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τώρα, άμα ήταν, είχαμε ένα κινητήρα και το ανοίγαμε, μερικές φορές μία τέτοια φθορά για μένα δεν είναι φυσιολογική. Με τη δική μου εμπειρία, από τις Αντλίες που έχω δει, δεν είναι φυσιολογική φθορά. Δεν είναι καθόλου φυσιολογική φθορά. Καθίστε λίγο να δω τη σχέση μετάδοσης που έχει η Αντλία σε σχέση με το στρόφαλο. Πρέπει να είναι 1:2. Δηλαδή, η Αντλία γυρίζει με τις μισές στροφές από ό,τι γυρίζει ο κινητήρας. Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι η φθορά είναι ακριβώς απέναντι από εδώ που η Αντλία ουσιαστικά εφάπτεται με το μήλο. Είναι μία, αυτό για μένα είναι λάθος. Κατασκευαστικό λάθος. Δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους αντλία
στο συγκεκριμένο μοντέλο. Ταπεινή μου γνώμη, ταπεινή μου γνώμη, επειδή έχω λύσει και 12 κύλινδρες της Mercedes, AMG κινητήρες, έχω λύσει και σχεδόν όλους AMG κινητήρες της Mercedes, έχω δει και τις Porsche, έχω δει και από ιταλικά αυτοκίνητα, αντλίες λαδιού. Πιστεύω η επιλογή της συγκεκριμένου, τώρα βέβαια το εργοστάσιο ξέρει πάντα καλύτερα, αλλά η επιλογή μιας συγκεκριμένου τρύπουσα διαμαχαιρωτής αντλίας, μιας μαχαιρωτής αντλίας, φυγοκεντρικής, είναι λανθασμένη. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει εδώ φθορά. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι αυτό εδώ δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά με τις αντλίες. Θα πρέπει να λύσουμε και την αντλία από τον άλλο κινητήρα. Αυτό το βίντεο έγινε για να μπορέσουμε να να δούμε γιατί δεν έφτασε ποτέ λάδι στα κομβεία του στροφάλου, με αποτέλεσμα να ανάψουν και να κολλήσουν τα κουζινέτα. Φαίνεται ότι έχουμε μία αστοχία εδώ. Φαίνεται ότι έχουμε μία αστοχία. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι σε αυτά τα χιλιόμετρα αυτή η αντλία. Βέβαια θα έχουμε άποψη και από την άλλη που θα βγάλουμε. Θα έχουμε μία πλήρη άποψη. Θα έχουμε δύο διαφορετικές αντλίες από δύο διαφορετικά αυτοκίνητα ίδιος κινητήρας. Μάλλον δύο διαφορετικούς κινητήρες ακριβώς ίδιους. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα εγώ θα κάτσω να... Αυτά φαίνονται όλα. Εντάξει. Φαίνονται εντάξει. Και εδώ ο ρυθμιστής πίεσης φαίνεται εντάξει. Και η σφαίρα φαίνεται εντάξει. Λοιπόν. Το spacer φαίνεται εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε σχόλια, να γράφετε σχόλια, να κάνετε like και να κάνετε subscribe. Και αν πραγματικά σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε κοινοποίηση. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με την ολική αποσυναρμολόγηση του κινητήρα. Τα λέμε.